Αγαπημένος χειμερινός προορισμός έχει γίνει φέτος η Αθήνα, με τους τουρίστες από όλο τον κόσμο να χαίρονται τις ασυνήθιστα ηλιόλουστες γιορτές. 15 degrees, over there it's 0 degrees. It's a lot warmer than it is in Oregon. It's not too hot though. I'm really enjoying it. Στο χάρτη των χειμερινών προορισμών μπαίνει δυναμικά η Αθήνα, με τους τουρίστες να την προτιμούν όχι μόνο για τον καλό καιρό, αλλά για την ιστορία και τα μοναδικά μνημεία της. Yes, and for the mythology, for we are going to Nafplio today to the beaches and then we want to go to the mountain. Οι επισκέπτες δεν θα μπορούσαν βέβαια να μην δηλώσουν γοητευμένοι και από την ελληνική κουζίνα. A special tzatziki, meat and Greek wine, very very good. Η τουριστική σεζόν έχει επιμηκυνθεί με τις επιδόσεις Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου να επιστρέφουν σε εποχές προ-πανδημίας. Μάλιστα, τον Οκτώβριο τα έσοδα ξεπέρασαν το 1,5 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,3% σε σχέση με το 2019. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, τα συνολικά έσοδα από τον τουρισμό στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου ξεπέρασαν τα 17 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 70,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε την Ελλάδα στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου ανέβηκε από τα 13,7 εκατομμύρια το 2021 σε 26,4 εκατομμύρια φέτος, σημειώνοντας αύξηση 92%. Την ίδια περίοδο, οι αεροπορικές αφίξεις ήταν οριακά αυξημένες κατά 0,4% έναντι του 2019.